Σαν να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη. Γεννιέται μωρέ στο στάβλο. Ενώ θα μπορούσε να έχει το καλύτερο παλάτι της γης. Γεννιέται σε ένα στάβλο. Μεγαλώνει άσημο παιδάκι από τους πιο άσημους και άγνωστους γονείς. Ένας γεράκος, ο Ιωσήφ, μία άσημη παιδούλα η Παναγιά μας και ο Χριστός μας μεγαλώνει τόσο άσημα, τόσο άγνωστα, τόσο στην αφάνεια που για τα παιδικά του τα χρόνια δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Και εμφανίζεται 30 χρονών για να περπατήσει 3 μόνο χρόνια ως ο Χριστός και να φτιάξει τόσα
και ενώ έκανε θαύμα και ενώ ανάστηνε νεκρούς και ενώ σήκωνε παραλυτικούς και ενώ άνοιγε τα μάτια σε τυφλούς και έδιωχνε δαιμόνια, τι είπαν οι Φαρισαίοι στην προηγούμενη Κυριακή? Το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Με τον αρχισατανά, λέει. Με τον αρχισατανά τα βρήκε και κάνει αυτά όλα κάνει. Και ήθελε μια στιγμή να δείξει τη δόξα του. Και παίρνει τους τρεις μαθητές και πηγαίνει και αστράφτουν τα πάντα γεμάτα φως. Τόσο που βλέπετε και στις εικόνες και εκεί που έχουμε την εικόνα και στο τέντρο και έξω που προσκυνάμε. Τι κάνει ο Χριστός? Λάμπει. Τι κάνουν οι μαθητές? Καλύπτουν, πέφτουν κάτω και καλύπτουν το πρόσωπό τους στα μάτια τους, γιατί δεν μπορούν να δουν την δόξα του Θεού. Πού να ήταν συνέχεια έτσι ο Χριστός? Ποιος θα τον ζήγωνε? Ποιος θα μπορούσε να πάει κοντά του και να τον δει? Ξεντύνεται λοιπόν την δόξα του και δίνεται την ταπείνωσή του και την αγάπη του για τους ανθρώπους. Γιατί λέει, το είπε και ο Δεσπότης πολύ ωραία χθες, γιατί ο Χριστός έδειξε την δόξα του? Για να καταλάβουν οι μαθητές ότι το πάθος του θέλει να το περάσει ο Χριστός. Το μεν πάθος νοήσουσι εκούσιο. Ότι το θέλει το πάθος του. Θέλει να περάσει όλα αυτά. Γιατί? Για να μας τα χαρίσει σε εμάς τους ανθρώπους. Δώρο τα κάνει όλα ο Χριστός από αυτά που περνάει. Και ενώ ο άνθρωπος, όλοι μας είμαστε χωματένιοι και αμαρτωλοί, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του, να γίνουμε φίλοι του, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Μας χαρίζει την θέωση ο Χριστός. Σήμερα είναι η γιορτή που μας δείχνει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, ποιον προσκυνάει, ποιον λατρεύει. Και για να τελειώνω, είδατε εδώ που διαβάσαμε τα σταφύλια. Τα σταφύλια είναι ό,τι πιο ευλογημένο υπάρχει στη δημιουργία μαζί με το σιτάρι. Γιατί το είπε η ευχούλα, και να γευόμαστε τους καρπούς, αλλά από το σταφυλάκι βγαίνει το κρασάκι, από το οποίο κρασάκι ο παπάς παίρνει και ευλογάει και το κάνει αίμα Χριστού. Και από το σιτάρι παίρνει και το κάνει νοικοκυρά, ψωμί πρόσφορο και από αυτό παίρνει και το κάνει ο παπάς σώμα Χριστού. Άντε τώρα σας παίρνουν όλες να ρωτήσουν πώς θα φτιάξουν το φαΐ του μεσημέρι. Τι θα βάλουν μέσα? Στο ψαράκι. Συνταγές τώρα. Το ψωμάκι λοιπόν που γίνεται σώμα και το κρασάκι που γίνεται αίμα. Σε τόσο απλά είδη αναπαύεται ο ίδιος ο Χριστός. Τέτοια μας δόρισε.
θα μπορούσε να έρχεται εδώ σε κάθε λειτουργία και να τον βλέπουμε. Πω θα εξαφανιζόμασταν. Κανένας δεν θα έμενε αν έβλεπε την δόξα του Θεού. Και όμως ο Χριστός παραδίνεται ή να σταυρωθεί και μέσα από τη σταύρωση να πηγάζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας και να είναι όχι σαν το Χριστό. Όχι, τα μυστήρια δεν έχουν απλά χάρη. Δεν έχουν χάρη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Εν Αγίω Πνεύματι κατεβαίνει για να μεταποιήσει το νερό σε λουτρό, το Άγιο Χρίσμα να σταυρώσει και να βεβαιώσει, να κάνει η χάρη του Θεού τον απλό άνθρωπο παπά, να κάνει το απλό το ζευγάρι τον άντρα και τη γυναίκα μία οικογένεια θεϊκή, από την οποία θα συνδημιουργήσουν μαζί με το Θεό τα καινούργια πλάσματα, να κάνει το λαδάκι φάρμακο γιατριάς και να κάνει το σώμα και το αίμα να το κάνει. Ευχαριστώ. Να το κάνει σώμα και αίμα. Όλα του τα δω γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτα τους κατοίκους και τους επισκέπτες και τους προσκυνητές αυτού του τόπου. Να ευχαριστήσουμε τους προγόνους σας, οι οποίοι έφτιαξαν αυτόν τον υπέροχο ναό. Να ευχαριστήσω και εσάς που μου δώσατε τα κλειδιά να μπαίνω σε αυτόν τον ναό και την ίδια στιγμή μου δώσατε και τα κλειδιά της καρδιάς σας να μπαίνω μέσα στην καρδιά του κάθε ναού. Πόσο περήφανος νιώθω να ξέρατε που είμαι σε αυτό το χωριό, σε αυτόν τον τόπο, και χτες το είδα και στα μάτια του Δεσπότη πόσο χαρούμενος είναι που βλέπει αυτήν την ενορία να πάει από το καλό στο καλύτερο. Όσο θα βοηθάτε τους επιτρόπους, τόσο πιο πολύ θα ομορφαίνει αυτός ο τόπος. Ευχαριστώ το χωριό, ευχαριστώ τους επιτρόπους, ευχαριστώ τους επισκέπτες, ευχαριστώ τους προσκυνητές, ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έρχονται και με βοηθάμε μέσα στο ιερό. Ευχαριστώ το βασιλάκι μου που κάνει τη σύνδεση. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή μας παρακολούθησαν, πόσοι ήταν Βασίλη? 800 τόσοι ήδη μας παρακολούθησαν, σαν να είμαστε μια τεράστια εκκλησία. Τι μας δίνει η τεχνολογία? Και στέλνω τις ευχές μου και τις προσευχές μου σε όλους και την αγάπη μας να είστε όλοι καλά. Αύριο, σήμερα δεν έχει παράκληση, αύριο λειτουργία όπως έρχεται η σειρά στον Άγιο Παράλαβο και εδώ θα κάνουμε ανήμερα την Παναγία το πρωί. Έτσι το ζητήσατε, εγώ έτσι θα σας το κάνω. Ό,τι θέλετε. Εγώ, δικό σας είναι το χωριό, δικό σας και το καρπούζι, δικό σας και το μαχαίρι. Εγώ να τα μοιράζω, ξέρω. Να είστε καλά, θα είμαι για εξομολόγηση. Και τις Κυριακές μετά τη λειτουργία, όλες τις Κυριακές, αλλά και εδώ θα ξεκινήσουμε την παράκληση από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και τις 12 του μηνός. Μετά πέφτουν οι Εσφαιρινοί και τελειώνει η παράκληση. Και μετά την παράκληση θα έχουμε εξομολόγηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.